Καλημέρα κορίτσια μου, αγάπες μου, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είναι πρωί για μένα, για εσάς μάλλον όχι, δεν ξέρω πότε το βλέπετε. Βλέπετε ότι έχω ετοιμαστεί, είμαι βαμμένη, είμαι φτιαγμένη. Είπα να κάνω ένα βιντεάκι έτσι λίγο πιο περιποιημένη σήμερα. Ένα ίσως μίνι βιντεάκι, πάντα λέω μίνι και πάντα μιλάω πολύ. Με ξέρετε, ο καθένας με τα ελαττώματα και τα προτερήματά του, παιδιά, τι να κάνουμε, δεν είναι κανένας τέλειος αυτή τη ζωή. Έχω πάρα πολύ ωραία διάθεση, αν και ο καιρός δεν μας τα λέει καλά, είναι λίγο μουντός, αλλά το χρειαζόμασταν γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη αυτές τις μέρες και νομίζω και σε όλη την Ευρώπη έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στην Ελλάδα μας, ούτε θα ήθελα να ξέρω σε τι κατάσταση είμαστε, σάουνα μάλλον. Θα γίνει ένα mini vlog, έχουμε κάποια πράγματα να κάνουμε και σας θέλω μαζί μου, εννοείται. Περιμένω και το σημερινό live, είμαι τρελά ενθουσιασμένη. Πάμε εσείς που δεν έχετε ακόμα πατήσει και δεν καταλαβαίνω το λόγο, ειλικρινά, που είστε εδώ καιρό και δεν έχετε γίνει συνδρομητές. Συνδρομητής ονομάζεται ο φίλος αυτού του καναλιού, απλά χωρίς κανένα, μόνο ένα κουμπάκι πατάς, χωρίς καμία χρέωση, χωρίς τίποτα. Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε αυτό το κανάλι να αναπτυχθεί, να χαρεί και η καναλάρχης εδώ πέρα και μπορείτε να με βρίσκετε και στο Instagram. Πάμε να ξεκινήσουμε! Λοιπόν φίλοι, σήμερα έχω να κάνω το εξής. Θέλω να πάω σε μία κοπέλα που την έχω γνωρίσει μέσα από το κανάλι, παιδιά. Με είχε βρει πριν 2 χρόνια ήτανε, ναι, πριν 2 χρόνια και τυχαία καταλάβαμε ότι είμαστε, μένουμε κοντά, μου ζήτησε, ξέρεις, να επικοινωνούμε και κατάλαβα ότι είμαστε κοντά και έτσι αναπτύχθηκε μία παρέα, κάνουμε παρεούλα από το τηλέφωνο βασικά, έχουμε βρεθεί και εκτός και σήμερα θέλω να πάω σε εκείνη. Είναι ο άνθρωπος που τις τελευταίες ημέρες με βοηθάει πάρα πολύ με τα χαρτιά μου, γιατί γνωρίζει, είναι λίγο πιο μικρή από μένα, αλλά γνωρίζει πάρα πολλά σχετικά με το πώς μπορείς να στήσεις ένα πιο ωραίο. Κάτσε να στήσω κι εγώ την κάμερα, ο καθένας το είδος του, παιδιά, και ο Λουμίδης τους καφέδες. Κάτσε να το κατεβάσω αυτό να φαίνομαι. Αχ, τι ωραία! Καλά δεν είναι εδώ. Γνωρίζει πολλά γιατί και είναι παντρεμένη με Γερμανό, ο οποίος μιλάει καθημερινά γερμανικά. Ξέρει και σωστή δομή στη γραφή και δουλεύει και σε μια εταιρεία πάρα πολύ μεγάλη εδώ πέρα. Έχει πολύ καλή θέση στην εταιρεία αυτή και μπορεί να με βοηθήσει στα χαρτιά μου, στο βιογραφικό μου κτλ. Εννοείται, το εκτιμώ και σήμερα είπαμε να βρεθούμε στο σπίτι της, να μιλήσουμε και για το βιογραφικό μου, να δούμε πώς μπορούμε να το στήσουμε πιο καλά, γιατί εγώ βιαζόμουν λόγω της πιλάλας που με πιάνει κάθε φορά να είναι γεμάτη η μέρα μου και αφού σκεφτόμουν σήμερα, έτσι μου ήρθε, ενώ είχα αποφασίσει να μην δουλέψω τον Ιούλιο, σήμερα που μπήκε ο Ιούλιος, σκέφτηκα, λέω δεν πάω και ένα μήνα στο φούρνο να δουλέψω, μιας και με θέλει διακαώς, με πήρε τηλέφωνο μία υπεύθυνη και μου λέει, έλα οπωσδήποτε σε θέλω κι αυτά να δουλέψεις. Με ρώτησε γιατί θες να δουλέψεις, λέω δεν μπορώ να κάθομαι σπίτι, θέλω να είμαι συνέχεια να κάνω κάτι. Και της φάνηκε τόσο, ξέρεις, τόσο ωραίο, ενθουσιάστηκε. Λέει, δεν υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν και δεν είναι εύκολη δουλειά του φούρνου και πληρώνεται πάρα πολύ άσχημα εδώ πέρα, πολύ χαμηλά. Αυτές είναι αδικίες, παιδιά, δυστυχώς. Και σκεφτόμουν αυτό, λέω, δεν πας και να δουλέψεις έτσι λίγες ώρες στο φούρνο. Μετά σκέφτομαι ότι πρέπει να ξεκουραστώ. Αλλά, παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάθομαι σπίτι. Είμαι τόσο πολύ ενεργητική. Δεν μπορώ. Ξαφνικά, ξέρεις, έπεσε, ρε παιδί μου, αυτό το να κάθεις κάθε μέρα, να σηκωθείς, να τρέξεις, να κάνεις. Εκεί που παραπονιέσαι γιατί τρέχεις, μετά παραπονιέσαι γιατί δεν τρέχεις. Δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά τι αιών είναι,
Το σκέφτομαι πολλές φορές. Κουκλίτσα μου ηρέμησε. Και καμιά φορά σκέφτομαι μήπως θέλω συνέχεια να απασχολώ το κεφάλι μου, γιατί όταν δεν το απασχολώ, βγαίνουν στην επιφάνεια όλα τα τραύματα, ξέρετε, ποια τραύματα, όταν δεν έχεις να ασχοληθείς, πώς είναι η μεγαλύτερη ηλικία, συνήθως στη χώρα μας που δεν έχουν, συνήθως λέω, να μην παρεξηγηθούμε, εδώ τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, αυτοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί, κάνουν σπορ. Στο δικό μου το γυμναστήριο έχω δει πάρα πολύ κόσμο, group που κάνουν γυμναστική ειδική για μεγάλους, μεγαλύτερους, πάνω από 65 χρονών και είναι πάρα πολύ αθλητικοί, σας πληροφορώ. Όλοι με ένα ποδήλατο εδώ πέρα. Εντάξει, οι αλλοδαποί ακολουθούν την κουλτούρα τους οι περισσότεροι, άλλοι όχι. Και το θαυμάζω αυτό, γιατί ποτέ δεν σταματάει η ζωή, παιδιά. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, όταν είσαι 65 χρόνια, 70, έχει σταματήσει η ζωή σου. Αυτά. Και σκέφτομαι ότι όσοι, οι περισσότεροι που είναι στην Ελλάδα και δεν ασχολούνται με κάτι σε πιο μεγάλη ηλικία, ασχολούνται με τα παιδιά τους, με τα κουτσομπολιά, με πώς θα, γιατί είπε αυτός και τι είπε εκείνος. Δηλαδή, το βλέπω και από τον εαυτό μου, ότι υπάρχει χώρος σκέψης όταν δεν έχεις πολλά πράγματα να κάνεις. Και ίσως το κάνω γιατί δεν μου κάνει και καλό να σκέφτομαι κάποια πράγματα συνέχεια, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Είναι κάποια δεδομένα στη ζωή που δεν είναι στο χέρι σου. Ό,τι καλή διάθεση και να έχεις, όσο και να προσπαθείς εσύ για σένα κτλ. Κτλ. Δεν μπορείς να αλλάξεις κάποια πράγματα, γιατί έτσι είναι η κοινωνία μας. Αφορά και άλλους ανθρώπους, γι' αυτό λέγεται και κοινωνία. Δεν αφορά μόνο εμάς, αν ήταν στο χέρι μας μόνο σε εμάς, θα ξέραμε τι να κάνουμε και πώς να κινηθούμε. Αυτό, παιδιά, θέλω να κάνω τώρα, θα πάρω την κάμερα και θα πάω μέσα στην κουζίνα να σας δείξω που την άλλη φορά αποφάσισα και λέω γιατί όχι, δεν το κάνω εγώ τόσο καιρό, να θα πω σε μια εταιρεία εδώ, πέρα και έστειλα σε 2-3 εταιρείες γερμανικές να μου στείλουν πακετάκια για να σας τα κάνω και στο Instagram βασικά, γιατί εδώ στο YouTube δύσκολα δεν ασχολούνται ιδιαίτερα. Και μου έστειλε η Yuti εδώ στην Γερμανία, αν τη γνωρίζετε, πακέτο με πάρα πολύ ωραία iPads, παιδιά. Θέλω να το κάνω μια μέρα έτσι, να κάνουμε ένα μποτέ και να δοκιμάσουμε απ' όλα. Έχει εδώ με καρδούλες, κοιτάξτε τι ωραίο, και θέλω να κάνω φωτογράφηση τώρα. Γι' αυτό είμαι έτσι βαμμένη. Και για να πάω έξω, αλλά πρωί-πρωί δεν θα βαφόμουν τόσο πολύ. Φιλενάδα, για δες. Έχω κάνει και γωνία, έχω βάλει και eyeliner. Καταλαβαίνεις, δεν είναι πρωινό μακιγιάζ, αν και εγώ δεν τα ονομάζω πρωινά και τέτοια, όπως σηκωθώ. Δεν θα βάλω πράσινη σκιά το πρωί 8 η ώρα. Αλλά σίγουρα, αν μου τη δώσει και θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, θα το κάνω. Αυτά, είμαι και σε φάση τώρα, περιμένω να διαθετήσω, είμαι λίγο πιο πολύ ευαίσθητη. Χτες ο Μάκης μου έστειλε κάτι μηνύματα και αυτός ευχαρίστησης και εκτίμησης και αγάπης και με έκανε και έκλαιγα πόση ώρα. Α, και δεν σας είπα, με τη φίλη μου, αυτή που, η οποία είναι Ελληνίδα, εννοείται, της είπα να μιλάμε στα γερμανικά για να κάνω κι εγώ εξάσκηση, γιατί θα τα φοβάμαι τα ξεχάσω τώρα μέσα σε αυτό το διάστημα μέχρι να μπω πάλι σε ρυθμό. Και ναι, εννοείται και αυτό, και μιλάμε γερμανικά μεταξύ μας, μου βαίνεται τόσο αστείο αλλά τόσο επικοδομητικό, γιατί θα μαθαίνω κι άλλες λέξεις κιόλας. Αυτά, και πάμε να κάνουμε τη φωτογράφηση, γιατί θα αργήσω κιόλας. Έχω σε μία ώρα ραντεβού στην κοπέλα και είναι γύρω στα... Πόσα χιλιόμετρα είναι? Είναι καμιά δεκαριά χιλιόμετρα και πρέπει να πάω και από τα μαγαζιά για να πάρω και κάτι να της πάω. Αυτή θα κεράσει πρωινό, εγώ κάτι πρέπει να πάω στο σπίτι. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει έτσι? Πάμε να κάνουμε τη φωτογράφηση. Λοιπόν, φίλοι, έχω στήσει το φως μου. Και επειδή η εταιρεία λέει ότι δεν πρέπει να φαίνεται κάποιο άλλο προϊόν, πρέπει να είμαι πάρα πολύ κοντά στην κάμερα και για να φαίνεται... Αυτό είναι για Instagram, δεν είναι για YouTube. Μου είπανε μόνο για το Instagram. Και αν είναι ευχαριστημένοι, σου στέλνουν και άλλα πακέτα. Αυτά εδώ μέσα έχουν γύρω στα 15 τέτοια κομμάτια.
για τα μάτια. Άλλο είναι με μέλι, άλλο είναι με... Ξέρεις, έχει πάρα πολλά. Είναι για ρητίδες, το νατάλο. Και θέλω τώρα να βρω ένα ωραίο φίλτρο και να το κάνω κοντινό. Και θέλω να κάνω και φωτογραφία, αλλά και stories. Και δεν πρέπει να φαίνεται, ρε παιδί μου, ούτε η μπλούζα που έχει το λογότυπο, ούτε κάποιο άλλο... κάποιο άλλο προϊόν, ρε παιδί μου. Τώρα, έχω στήσει το κινητό και ελπίζω να βγει καλό, παιδιά. Πρέπει να έρθω λίγο πιο κοντά, ούτε πίσω να φαίνεται κάτι και να μπορέσει να διαφημίσει σωστά το προϊόν. Να βάλουμε και ένα ωραίο φίλτρο από αυτά που δεν είσαι καθόλου εαυτός σου. Και να ξεκινήσουμε. Είδατε τι τραβάω? Και τώρα, παιδιά, αχ, παιδιά, να μην αργήσω, πρέπει να πάρω έτσι μια βεντάλια, θα πάρω έτσι, το σκέφτηκα, μια βεντάλια και να κάνω μια φωτογραφία για το YouTube, για το Instagram, που να είναι έτσι όμορφη και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία. Γιατί, παιδιά, θέλω, γιατί να μην ξανά. Ας εδραιωθούμε εδώ τουλάχιστον, αφού δεν έχουμε κάνει άλλες συνεργασίες. Τα έχουμε πει αυτά, εγώ είμαι... Όχι ότι είναι κακό να κάνει συνεργασία. Απλά, ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρεις. Λοιπόν, κάτσε τώρα να βρούμε τρόπο να το βγάλουμε σωστά. Αποθήκευση βίντεο. Αποθηκεύσουμε τα βιντεάκια και μετά, όταν γυρίσω στο σπίτι, θα φτιάξω τα κείμενα, θα φτιάξω τα tags, γιατί πρέπει να ταγκάρεις και όλα στην εταιρεία και να γράψεις και κάποια πράγματα από κάτω. Το ότι είναι ενάντια στη βία των ζώων, επειδή μου δεν χρησιμοποιούν τρόπους, ούτε ζώα βασικά, για να τεστάρουν τα προϊόντα. Όπως υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες που το κάνουν αυτό, έτσι, χρησιμοποιούν πειραματόζωα. Αυτή η εταιρεία δεν το χρησιμοποιεί, τα ζωάκια, και ελπίζω να πετύχει στο Instagram, γιατί το τελευταίο καιρό με τις μουσικές δεν ξέρω κάτι γίνεται και δεν τα παίζει. Και αυτά, θα κάνω μία τώρα, εφόσον τα κάναμε όλα αυτά, θα κάνω μια ωραία φωτογραφία για να το ποστάρω, να μην φαίνεται και τίποτα από πίσω, να είναι full πρόσωπο. Κάτσε να κάνω και ένα boomerang, γιατί όχι. Είδατε, δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, απλά απαιτεί χρόνο. Και όταν είσαι και μανούλα, σίγουρα είναι και λίγο πιο απαιτητικό να βρεις το χρόνο και τη διάθεση, εννοείται, γιατί θέλει και να είσαι και διάθετος, δεν μπορείς έτσι απλά. Φαίνεται το λόγο κάθε φορά, γι' αυτό το σταματάω. Για να δούμε. Έπρεπε να βάλω μία μπλούζα που να μην έχει από κάτω. Παιδιά, έχει αρχίσει ήδη και βρέχει μάλλον. Τι άσπρη λένε αυτή, παιδιά. Έχω μαυρίσει και λιγάκι, πήγα και μια μέρα στη πισίνα μόνη μου όταν πήγαν τα παιδιά στο σχολείο. Ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό και ήρεμο και διάβασα και ένα βιβλίο και μια χαρά πέρασα. Φέτος κάνω κανένα μπανάκι παραπάνω, γιατί πέρυσι, παιδιά, τίποτα. Τώρα θα σας αφήσω, γιατί έχω αργήσει και δεν θέλω να αργήσω στη Σοφία που με περιμένει. Έχουμε να κάνουμε πολλά
Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Βασικά θα τα πούμε σήμερα, απόψε το βράδυ, ανυπομονώ να τα πούμε για το live μας. Και να είστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Μουά!